για να εξηγήσουν στους παίκτες πώς πρέπει να ξεκινήσουν. Ο Γκρέγκορ για τον ΠΑΟΚ, ο Κλαπ και ο Μπάρλος για τον Άρη. Ταχύρυθμο φροντιστήριο δηλαδή. Σωστά. Η πρώτη επίθεση είναι για τον Άρη. Jump shoot από τον Κίκη Κλάρκ. Εύκολο rebound χωρίς να χρειαστεί να σηκωθεί από το έδαφος για τον Γκρέγκορ. Μονρό. Ντρόπνιακο, πολύ πυρός σέρβος. Νικάει στην πρώτη του μονομαχία και τον Μπάρλο. Νικάει τον Καυκή. Τον Μάιλς να κυνηγάει τον Μονρό, ο οποίος κάνει τη διείσδυση. Και αυτή τη φορά ο Μπέτσε έμεινε καρφωμένος στο έδαφος. Καυκής. Και αυτός πάει στη διείσδυση. Goal foul από τον Παναγιώτη Καυκή. Στην άμυνα του Άρη, το σούτ του Καυκή για τρεις. Ντρόπνιακ. Καυκής από την γωνία για τρεις. Είναι πολύ σωστός ο Παναγιώτης. Καυκής έχει ήδη 9 γρήγορους πόλητες σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά του παιχνιδιού. Χατζιβρέτας αμέσως δοκιμάζει για τρεις. Rebound από τον Γκρέγκορη. Ανοιχτό γήπεδο για τον ΠΑΟΚ. Ο Ντρόπνιακ πήρε την πάσα χαμηλά. Το δύσκολο ήταν να πιάσει αυτή την πάσα ο Ντρόπνιακ που μόλις έκανε το τρίτο του φάουλ. Πήρε ο Σκοπιανός τον Ντόρ Γκετσεύσκι. Χατζιβρέτας έχασε την μπάλα. Νέα προϋπόθεση ευνηδιασμού στο ανοιχτό γήπεδο για τον ΠΑΟΚ. Παρά την προσπάθεια του Κακίζου, ο Μονρό τελειώνει και αυτή τη φάση. Εδώ ο Άρης δοκιμάζει να πιέσει στην επαναφορά. Κουβάλισε για λίγο την μπάλα ο Γκετσεύσκι. Νέα αλλαγή από τον Κατσικάρη με Ρίτσαρτσον αντί του Ντέι. Ντρόπνιακ. Νίκησε τον περσινό συμπαίκτη του στην Εφές Πίλσεν. Το οποίο ο Κατσικάρης προσπαθεί να καλύψει με μια match-up ζώνη, αν δεν κάνω λάθος, με πολλές αλλαγές στα μαρκαρίσματά του. Αυτό που λέγαμε, η μπάλα έφτασε στα χέρια του Γκετσεύσκι. Ρόλαρε του Μαρκόπουλου. Και αυτή ήταν αναγκαστική, όπως μου επισημαίνει και ο Κωστής ο Πότσαρης, λόγω των τριών φάουλ του Κέλλι Γουέλ. Ενδεχομένως αν ο Αυστράλος δεν είχε κάνει τα τρία φάουλ, να μην είχε κάνει το εύκολο, λέγει ο Μαρκόπουλος. Ο Άρης πάντα σε μια παράταξη ζώνης. Ο Γκετσεύσκι σκοράρει 5 στη σειρά πόντους. Είναι αυτός που οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας του. Καυκής. Που κάνει τη διείσδυση, ο Καυκής είναι ώρα να σκοράρει. Το σούτ Μονρό για 2, πατούσε τη γραμμή των 6-25. Γκρέγκορη. Με πλεονέκτημα απέναντι στον Σκορδίνη που βρέθηκε εκεί. Γκετσεύσκι. Προσποίηση και μπροστά από τον Σκορδίνη, δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα. 40-16. Σίγουρα απόψε την οδηγεί σε επιθέσεις άνευ λογικής. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να παίξει με τον χρόνο, να εξαντλήσει ό,τι πιο πολύ μπορεί από τα δικά του 24 δευτερόλεπτα. Ο Μονρό συνεχίζει να είναι ζεστός. Καυκής με αντίπαλο τον Χατζιβρέτα και βοήθειες που βγαίνουν ψηλά από τον Μπάρλο. Ταπούτος. Πάλι ο Καυκής μπροστά από τον Μπέτς. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά ο Καυκής από πολύ νωρίς έδειξε ότι είναι μέσα στο πνεύμα ενός ντέρμπι. Φτάνει τους 13. Που πάει πάλι στη διείσδυση μπροστά από τον Χατζιβρέτα, που δεν μπόρεσε να παίξει άμυνα ψηλά ή τόσο ψηλά όσο έφτασε ο Μονρό. Χατζιβρέτας που έχασε την μπάλα στη διείσδυση από τον Μονρό. Το lay-up από τον Γκρέγκορη. Την ατμόσφαιρα αυτών των αγώνων, ότι όποιος χάνει αυτό το ντέρμπι δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, και όποιος το κερδίζει αποκτά μεγάλη πίστοση χρόνου. Πράγμα πολύτιμο και για τις δύο ομάδες από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ τον Avery. Ντρόπνιακ για τρεις. Αυτή τη φορά το σούτ βρήκε στόχο. Δεύτερο τους νεαρούς που έχει ρίξει το παρκέ και ετοιμάζει τον Καλαϊτζίδη προφανώς για καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Ένα ακόμη σούτ τριών αυτή τη φορά από τον Avery. Ο Σέρβος κατεβάζει το rebound. Βρέθηκε στο έδαφος. Εδώ αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει νωρίτερα ο Μονρό με τον Γκρέγκορη το έκαναν. Την πάσα της πίσω πόρτας και το κάρφωμα από τον Γκρέγκορη
Δείτε πόσο ψηλά του πέταξε την μπάλα ο Μονρό. Το είχαν δοκιμάσει νωρίτερα. Ο Μάιλς και ο Ρίτσαρντσον έχουν μαζί 17 πόντους. Κλάρκ και Μάιλς 7. Κακή πάσα από τον Καλαϊτζίδη, μπόρεσε ο Άρης να κλέψει με τον Μπαρλό. Μάιλς, όμορφη πάσα στον Μπαρλό, αλλά ούτε αυτό το λέει στο στόχο. Ο Άρης έχει 11 στα 45 σουτ. Ο Ταπούτος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Καλαϊτζίδης, Γετσεύσκη, η πάσα στον Τσιάρα, ο οποίος βρίσκει έρημη και απροστάτευτη την εσωτερική. Αυτό γιατί έκανε πολύ περισσότερες αριθμητικά επιθέσεις στο παιχνίδι. Άρα είναι λογικό το ένα λάθος παραπάνω να μην είναι ζημιά. Ταπούτος στο ανοιχτό γήπεδο. Καλάθι από τον Τσιάρα μετά την ασίστ του Μονρό. Στα μάτια των οπαδών του ΠΑΟΚ. Πολύ όμορφη πάσα του Καφκή στον Γετσεύσκη. Μια ομάδα φτιαγμένη, ο Ηρακλής, πολύ πιο πάνω από τα στάνταρ της κατηγορίας. Ο Καλέσσας λέει διαφορά στους 35 για το τέλος και ήταν γραφτό που λέει ο λόγος να τελειώσει το παιχνίδι με μια νέα σελίδα ιστορία στα μάτς ΠΑΟΚ-ΑΡΗ. Οι δύο προπονητές θα ανταλλάσσουν την χειραψία, τη δική τους χειραψία. Είδατε τον πιο άνισο αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΡΗ και με τη λογική των αριθμών ή των μαθηματικών στην ιστορία. Ο ΠΑΟΚ κάνει ρεκόρ όλων των εποχών με τη νίκη του με 35 πόντους διαφορά. Το προηγούμενο ρεκόρ διαφοράς ήταν στον ημιτελικό του 99 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά ας μιλήσουν όχι αριθμοί αλλά οι πρωταγωνιστές.